Και Γκάλης που αποφεύγει τον Χριστοδούλου. Ένα από τα καλάθια της ειδικότητός του. Και νέα γρήγορη επίθεση του Άρη με τον Γκάλη. Και 13-15. Γκάλης, το σκριν του Βράνκοβιτς. Μεταξύ όλων των αντιπάλων του ο Γκάλης, μια εκπληκτική προσπάθεια. 16-17 με το σόλο του Νίκου Γκάλη. Γκάλης. Το jump shoot μπροστά στο Γάσπαρη, 42-33. Φιλίππου περνάει στον Γκάλη, αυτό σαν center four, διπλό το κέρδος. Ο Γκάλης έχει μπροστά του τους δύο αδελφούς Χριστοδούλου. Δεν θα τον δυσκολέψουν, μάλλον δεν θα τον εμποδίσουν. Ένας εναντίον τριών στην συνέχεια. Ο Γκάλης ξέρει. Στη reverse. Και έτσι λοιπόν, Σμύρνης, ένα λεπτό μετά το τζάμπολ του δευτέρου ημιχρόνου, 53-46 με το τρίποντο του Φάνη. Δυσδύει, πατάει γερά. Και 58-50. Ο Γκάλης βγαίνει έξω από την περιφέρεια για να ξεκινήσει την επόμενη επίθεση. Και την αμέσως επόμενη, 62-60, ο Άρης σε απόσταση. Μόνος του. Και 62-62. Νέο καλάθι από τον Γκάλη που είναι ασυγκράτητος. Χριστοδούλου εναντίον Γκάλη. Και πάλι όπως στο πρώτο ημίχρονο πριν γυρίσει σε ζώνη. Αλλά ο Γκάλης, οι 33 πόντι, δεν είναι μόνο τα 5 συνεχόμενα εύστοχα που έχει, αλλά είναι. Θα ξεκινήσει αυτός από την αρχή την επίθεση και θα την τελειώσει μόνος του. Και επιμένει να μένει εκτός βολής και όταν το αποφασίζει βέβαια είναι τόσο σίγουρος που δεν δυσκολεύει. Γκάλης. Και πάλι το ίδιο πράγμα και πάλι το ίδιο καλάθι από τον Γκάλη. Μπορεί να